Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Κεφαλάς, είμαι και εγώ μεσίνιος και είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ ώστε να μπορέσουμε να διαφωτίσουμε το λαό της Καλαμάτας για το τι είναι το 5G και τι συμβαίνει με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Θα σας έλεγα ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν, αν θέλετε, ειδικοί επιστήμονες να απευθυνθούν σε ένα κοινό το οποίο έχει μία είναι ετερογενές, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολα θέματα τα οποία ακόμα και οι επιστήμονες μέχρι πριν μία εικοσαετία δεν μπορούσαν να τα κατανοήσουν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τα πω όσο πιο απλά γίνεται. Έτσι και ας με συγχωρέσουν οι ειδικοί, διότι δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Το 2011 ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας του Καρκίνου εισηγήθηκε ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μεταξύ των 3 kHz και 300 GHz, σχεδόν τα πάντα, μπορεί να χαρακτηριστεί σαν πιθανός καρκινογόνος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πριν 20 χρόνια, θα έλεγα ίσως και πιο πολύ, όταν διάφοροι επιστήμονες στην Ελλάδα ξεκινήσαμε να προβληματιζόμαστε για το τι συμβαίνει με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, οι συνάδελφοί μας γελάγανε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Με πολύ πείσμα και με πολύ επιμονή, μείναμε στις απόψεις μας, δημοσιεύσαμε σε διεθνή περιοδικά και τελικά επιβάλαμε την άποψή μας. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι επικίνδυνη. Γιατί είναι επικίνδυνη? Κοιτάξτε, δεξιά βλέπετε μία κεραία και αριστερά τον ήλιο. Η ισχύ της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στις συχνότητες κινητών τηλεφώνων είναι 10 εκατομμύρια δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτή που φτάνει στη Γη από τον ήλιο. Αυτό τι σημαίνει? Αν σκεφτείτε ότι η τεχνολογία μας είναι μόνο 100 ετών και αυτή η τεχνολογία είναι μόνο 20 ετών, είναι αδύνατον για τα έμβια ότα, τα οποία είναι προϊόν εξέλιξης εκατομμυρίων ετών, να προσαρμοστούν. Δεν γίνεται. Στην πορεία θα πεθάνουν πολλοί, ίσως μερικοί θα ζήσουν και το ανθρώπινο γένος να μπορέσει να μετεξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό το οποίο δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Συγχωρέστε μου τα τεχνικά, αυτό είναι το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Βλέπετε, το ορατό είναι αυτό που βλέπουμε, το φως από τον ήλιο. Από τα αριστερά μας είναι το υπεριόδης, προχωράμε προς ακτίνες χ από αριστερά, ακτίνες γάμα κλπ. Και προς τα δεξιά είναι τα ραδιοκύματα. Γνωρίζουμε εδώ και με 100 περίπου χρόνια ότι η υπεριόδης ακτινοβολία είναι καρκινογόνος. Το ερώτημα λοιπόν που είχαν όλοι οι επιστήμονες είναι γιατί τα ραδιοκύματα και αυτά είναι επικίνδυνα. Από την άλλη μεριά έχουμε την ιεράρχηση της βιολογικής ύλης. Κάτω-κάτω αρχίζουμε από τα άτομα, προχωράμε στα μόρια, χτίζουμε το DNA, βλέπετε από άνω αριστερά τη διπλή έλικα, κατόπιν προχωράμε στο κύτταρο και μετά στα όργανα. Βέβαια έχουμε το άτομο και μετά τους πληθυσμούς και τις συμπεριφορές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι κάθε ένα από αυτές τις συνιστώσεις λειτουργεί τελείως διαφορετικά στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Θα μου πείτε ο πληθυσμός. Ναι, ο πληθυσμός, διότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως θα σας δείξω, δημιουργεί πλήστα ψυχολογικά προβλήματα, ψυχώσεις, ακόμα και σχιζοφρένεια. Και αυτές οι καταστάσεις είναι μεταδοτικές. Άρα λοιπόν έχουμε την ακτινοβολία, τη βιολογική ύλη και την αλληλεπίδραση. Προσπαθήστε να κρατήσετε αυτό. Έχουμε δύο συνιστώσεις διαφορετικές, οι οποίες δυστυχώς έρχονται μαζί και αλληλοπηδούν. Και τα αποτελέσματα σχεδόν πάντα, στην περίπτωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κινητών τηλεφώνων, είναι καταστροφική. Θα σας παρουσιάσω εδώ μερικές επιστημονικές δημοσιεύσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της υγείας, οι οποίες είναι πολύ παλιές. Γιατί το δείχνω αυτό, το πολύ παλιό? Διότι
Στα επιστημονικά εργαστήρια, ήδη από το 1990, οι επιστήμονες είχαν ταυτοποιήσει την επικινδυνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Το 1995, στο Ισραήλ, παρουσιάστηκε μια εργασία επιστημονική, η οποία απέδειξε ότι η έκθεση σε ραδιοσυγνέτητες σχετίζεται με τη δημιουργία μεταλλάξεων, γέννηση παιδιών με ανομαλίες και καρκίνο. Τα περιοδικά τα οποία έχουν δημοσιευτεί, αυτά θα σας πω λέγονται peer review journals, είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν επιστήμονα να μπορέσει να δημοσιεύσει τέτοιου είδους εργασίες, διότι περνάνε από κρίση το λιγότερο από δύο άλλους επιστήμονες άγνωστους σε όλο τον κόσμο, με σύνολο περίπου 6. Αν κάποιος δεν συμφωνήσει από αυτούς, τότε οι επιστημονικές εργασίες απορρίπτονται. Άρα είναι έγκυρες επιστημονικές εργασίες. Το 1997, ο ερευνητής Μάικελς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκθεση του γερμανικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συσχετίζεται με την άρση της παιδικής λευκαιμίας. Και στη Γερμανία γνωρίζεται ότι τέτοιες δημοσιεύσεις δεν θα μπορούσαν να δημοσιευτούν πάλι αν δεν ήταν έγκυρες. Ο Alhob, συνοψίζοντας το αποτέλεσμα από 8 ερευνητικές προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξε το συμπέρασμα ότι η έκθεση σε χαμηλής έντασης ηλεκτρομαγνητικά πεδία συσχετίζεται και πάλι με την εμφάνιση της παιδικής λευκαιμίας. Ο ερευνητής Μάγρας στην Ελλάδα απέδειξε ότι η έκθεση σε ραδιοσυγκνότητες μειώνει τη γονιμότητα πειραματόζωων. Και επίσης, ο Κούπερ δημοσίευσε σε επιστημονικό περιοδικό το 1996 ότι εξήγησε για πρώτη φορά σε μοριακό επίπεδο τη σχέση μεταξύ του καρκίνου και της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες κινητών τηλεφώνων. Εδώ βλέπετε, όποιος ενδιαφέρεται, τα αντίστοιχα περιοδικά μπορείτε να κάνετε ένα κουκλάρισμα και να βρείτε τις επιστημονικές εργασίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σας λέω ότι την περίοδο του 2000 ήμουν εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Κομισιόν σε θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και νανοτεχνολογίας. Πραγματικά, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει με το ελληνικό πολιτικό σύστημα, οι άνθρωποι είχαν σοκαριστεί. Για τον λόγο αυτό, υπήρξαν προγράμματα ερευνητικά και επιστημονικά της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να μπορέσουν να αναλύσουν το φαινόμενο. Αυτό που καταλάβαμε εκείνη την εποχή ήταν ότι η ιατρική επιστήμη, η βιολογία μόνες τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Είναι τόσο εξαιρετικά πολύπλοκο και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δημιουργήθηκε ένας καινούριος κλάδος της επιστήμης, ο οποίος λέγεται πολυπλοκότητα, ο οποίος φέρνει μαζί φυσικούς, ατομικούς φυσικούς, μηχανικούς, μαθηματικούς, βιολόγους, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Αυτό θα έλεγα είναι και ο λόγος ο οποίος διάφοροι επιστήμονες, ιδίως σε λιγότερο τεχνολογικές χώρες, είναι εναντίον, αν θέλετε, δεν μπορούν να δεχτούν ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Θα σας παρουσιάσω εδώ ένα από τα πρώτα πειράματα στο οποίο συμμετείχε και το Εθνικό Έδρυμα Ερευνών και στο οποίο είχα την τιμή να είμαι επικεφαλής, το οποίο αποδείξαμε ότι εάν κύτταρα εκτεθούν σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μέσα σε 72 ώρες, τότε έχουμε θράψη του DNA. Δηλαδή ουσιαστικά θράψη του DNA σημαίνει καρκινογέννηση. Η έκθεση ήταν πάρα πολύ πιο χαμηλή από αυτό που εκείνη την εποχή επέβαλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όρια, όρια εκπομπής. Όσο πιο χαμηλή είναι η ακτινοβολία, αν κάποιος εκτίθεται για πολύ χρόνο, παραδείγματος χάρη από την ακτινοβολία μιας κυρίας που είναι απέναντι από το σπίτι του, έχει μεγάλη πιθανότητα να αρρωστήσει. Αυτό το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Reflex. Το πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 17 ευρωπαϊκές χώρες, και δηλαδή ευρωπαϊκά, 17 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σχεδόν από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί τι έδειξε? Έδειξε ότι συνεχή έκθεση 24 ευρώ σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να σπάσει πάλι την αλυσίδα του DNA. Βλέπετε εδώ απάνω, αυτό λέγεται κόμετα σέι,
Και η πρώτη φωτογραφία από δεξιά είναι το υγιές. Το δεύτερο, δεν βλέπω καλά, νομίζω, είναι αυτό που η διάσπαση από ακτίνες γάμα, δηλαδή από αυτό που λέμε απλά από την πυρηνική ενέργεια, που ξέρουμε όλοι πώς τα καταστρέφει, και ακριβώς το δεξί βλέπετε τη διάσπαση από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το είπανε 17 πανεπιστήμια μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο κόστησε αρκετά εκατομμύρια. Η ίδια φωτογραφία δυστυχώς δεν φαίνεται εδώ για να δείτε το κόμμετ σας, αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είναι σαν να έχετε μια ραδιενεργό πηγή δίπλα σας. Αυτό δείχνει τα επιστημονικά δεδομένα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Θα συνεχίσουμε ακόμα πιο παλιά και θα σας πω γιατί επιμένω στις πολύ παλιές δημοσιεύσεις ότι τα κινητά δεν είναι ακίνδυνα. Μία συστημική εφημερίδα η Καθημερινή, η οποία έπαιρνε διαφημίσεις από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, αναγκάζεται να παρουσιάσει το άθρο το οποίο βλέπετε στις 29 Δεκάτου του 1999. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είναι γνωστό το τι συμβαίνει. Στην Ελλάδα όμως κλείνουμε τα μάτια, όπως πάντα. Θα σας δείξω εδώ πάλι μια πρόσφατη επιστημονική εργασία από την Ιταλία, η οποία αποδεικνύει ότι στο 1,8 GHz σε πειραματόζωα ποτίκια η αύξηση πρόκλησης καρκίνου είναι σχεδόν πάνω από το 60% του πληθυσμού. Όπως επίσης εμφανίζεται και ένας σπάνιος καρκίνος, ο καρκίνος του μυοκαρδίου, ο οποίος είναι, θα έλεγα, κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι η επιστημονική κοινότητα, σε αντίθεση με τους πολιτικούς, εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και καθημερινώς αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι ακτινοβολίες. Ποιες είναι οι πιστοποιημένες επιπτώσεις? Καταρχάς, μέχρι στιγμής λένε ότι υπάρχουν 10.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Επιτρέψτε μου να σας πω από τη δικιά μου έρευνα ότι ο αριθμός υπερβαίνει τις 50.000. Διότι μέσα σε αυτές θα πρέπει να βάλουμε και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχουν να κάνουν με τις γραμμές μεταφοράς. Λοιπόν, οι επιπτώσεις είναι οι εξής. Υπάρχει ο περιορισμός της π58 πρωτεΐνης. Η π58 τι κάνει? Είναι η πρωτεΐνη η οποία μας προστατεύει από τον καρκίνο. Όταν ένα κύτταρο εμφανιστεί, η έκφραση αυτής της πρωτεΐνης αναστέλει την καρκινογέννηση. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αναστέλει την ύπαρξη της π58 και ταυτόχρονα εμφανίζει θράψη των δεσμών του DNA. Υπάρχουν ορμονικές διαταραχές, εμφανίζει διαβήτη, υπογεννητικότητα, κακή ποιότητα σπέρματος, αποβολές, παιδική λευκαιμία όπως είπαμε στην αρχή, μορφή προστατευτικής μεμβράνης του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλός μας έχει μία μεμβράνη, της οποίας η πόρη είναι περίπου 5 με 20 νανόμετρα. Όταν βάζετε το κινητό στο κεφάλι, οι πόροι αυτοί διωγγώνονται με αποτέλεσμα οι τοξικές ουσίες που είναι στο ρέμα να περνούν στον εγκέφαλο. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη αύξηση καρκίνων του εγκεφάλου. Αύξηση της διαθερατότητας του προστατευτικού φράγματος του εγκεφάλου πάλι μέσω της σταθεροποίησης των ενδοκαρδιακών ινών. Και τελικά κάτι που αγνοούν, αλλά η έρευνα τα τελευταία 5 χρόνια έχει προχωρήσει πολύ, υπάρχουν νευρολογικά, ψυχολογικά προβλήματα, μνήμη, μάθηση, παιδικός αυτισμός και διάσπιση προσοχής. Άλλες πιστοποιημένες επιδράσεις. Υπάρχει αρνητική μικροβολική δράση. Υπάρχουν μεγάλες επιδράσεις σε έντομα, σε μυρμήγκια, σε μέλισσα, σε δροσόφυλλα, σε πουλιά, σε βαδράκους, σε τροφικά, φυτά, δέντρα, δάση. Και κάτι που ψάρεψα από το ίντερνετ εχθές, hundreds of bees drop dead around 5G towers in California. Δηλαδή, οι μέλισσες ψοφάνε όταν πλησιάσουν τις κεραίες 5G, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια. Περιττώ να σας πω
πόσο ανθεκτικά και πόσο δυνατά είναι τα έντομα και αν τα έντομα συμβαίνει αυτό, φανταστείτε τι θα συμβεί με τους ανθρώπους. Μέλλον. Για να πάμε στο σύστημα 5G. Μέχρι τώρα αυτά που σας είπα ήταν τι ισχύει για το σύστημα από το 1G μέχρι το 4G. Το σύστημα G στην αρχή είχαν πει να το δουλέψουν περίπου στα 3,4 GHz. Κοιτάξτε ο φρούτος μικροκυμάτων που δουλεύει, στα 2,45. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είχαν ξεκινήσει να δημιουργήσουν ένα τεράστιο φρούτο μικροκυμάτων. Τελικά με τις αντιδράσεις των επιστημόνων, οι συχνότητες αυτές μετατοπίστηκαν προς τα 24,2 και στα 27 και ίσως επικρατήσει τα 27,2 GHz. Τι είναι αυτό το σύστημα 5G? Θα ήθελα να δείτε λίγο τους αριθμούς. Θα υπάρχουν κεραίες κάθε 50 με 100 μέτρα. Στις κολόνες, στα σπίτια, παντού. Θα είναι κατευθυνόμενες οι δέσμες. Θα είναι δηλαδή όπως οι ακτίνες λέιζερ. Οι ακτίνες λέιζερ είναι σύμφωνη ακτινοβολία, οι οποίες ακολουθούν. Γι' αυτό η δέσμη μία λέιζερ είναι πιο ισχυρή από την ακτινοβολία που μεταφέρει ο ήλιος, αλλά για πολύ μικρή χρονική στιγμή. Αυτό σκοπεύουν να κάνουν. 200 δισεκατομμύρια κεραίες θα εγκατασταθούν μέχρι το 2020. 1 δισεκατομμύρια κεραίες μέχρι το 2025. 20.000 δορυφόροι θα είναι από πάνω μας που θα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε χαμηλή τροχιά σε σύγκριση με τους 100 μόνο που υπάρχουν σήμερα. Από τους 100 θα πάνε στους 20.000. Εκατομμύρια νέοι σταθμείς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 5G. Οι κεραίες θα εκπέμπουν σε φάση. Δηλαδή, από διάφορους σταθμούς, θα είναι μια τεράστια πηγή ακτινοβολίας λέιζερ, αυτό που σας είπα. Και εντός του κινητού σας θα είναι δεκάδες κεραίες, αντί της μίας που έχουμε, οι οποίες θα λαμβάνουν σήματα από παντού. Η εκπομπή θα είναι στα 5 μεγαβάτ αναδορυφόρο, με συγχρονισμό χιλιάδων κεραία με ένα σύστημα phase array, δηλαδή συγχρονισμό φάσεων. Για να μπορέσουν να το επιτύχουν αυτοί, ο Federal Communication Commission, δηλαδή ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αύξησε πρόσφατα την ισχύ στα 20 Watt, δηλαδή 10 περίπου φορές, πιο πολύ από ό,τι είναι σήμερα. Η ισχύ της εκπομπής ανακεραία θα φτάσει στα 300 kW από GHz, δηλαδή θα είναι εκατοντάδες φορές έως χιλιάδες μεγαλύτερη από τα σημερινά όρια εκπομπής. Αλλιώς δεν μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Τελικά, το πιο σημαντικό, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από 20.000 δορυφόρους θα αλλάξει τον συντονισμό Schumann της ιονόσφαιρας και μαγνητόσφαιρας πάνω στον οποίο έχει υποδομηθεί μέχρι σήμερα. Τι είναι ο συντονισμός Schumann? Είναι μία ιδιοσυχνότητα στα 7,4 Hz, πολύ χαμηλή συχνότητα, δηλαδή αλλάζει 7,4 φορές το δευτερόλεπτο, που πάλεται η ιονόσφαιρα. Εμείς, σαν έμβια όντα, έχουμε προσαρμοστεί σε αυτή τη συχνότητα. Εάν αλλάξει αυτή η συχνότητα, τότε πηγαίνετε στο κόκκινο, θα αλλάξουν οι βιορυθμοί μας. Θα υπάρξουν νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα, καρδιακά, καρκινογένειες, κυτάρο και τέλος θάνατος. Πρόσφατα στην Ευρώπη, η σχιζοφρένεια, σας λέω, ότι θεραπεύεται για διάστημα τριών μηνών όταν συντονιστούν οι σχιζοφρενείς στη συχνότητα Schumann. Ο καθηγητής Αγγελόπουλος στην Ελλάδα, στο Γινήτιο Νοσοκομείο, είναι ο πρώτος ο οποίος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να μπορέσει να θεραπεύσει σχιζοφρενείς με αυτή τη συχνότητα. Αν αλλάξει λίγο, η σχιζοφρένεια, λένε οι επιστήμονες, θα είναι μαζική. Σε συζήτηση που είχα με τον Λουκ Μοντονιέ, τον νομπελίστα, τον καθηγητή για το AIDS, ο οποίος εργάζεται στην συχνότητα Schumann για τους βιορυθμούς των κυττάρων, μου είπε ακριβώς το ίδιο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να με επικοινωνήσει μαζί μου να του στείλω τις επιστημονικές εργασίες.
Και τελικά, το πιο σημαντικό που δεν ξέρουν και δεν μας λένε, είναι ότι οι αρμονικές συχνότητες από τις γραμμές μεταφοράς έχουν αλλάξει τη σύσταση της μαγνητόσφαιρας και αυτό έχει πιστοποιηθεί από το 1985. Εγώ διερωτάμαι, τι θα γίνει όταν 20.000 δορυφόροι και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολή από εκατομμύρια σταθμούς θα εκπαιμφθεί και θα μας περιβάλλει στη γη. Οι απαντήσεις είναι δικές σας. Μας λένε ότι η ακτινοβολία στην συχνότητα των μιλιμέτς δεν μπαίνουν στο ανθρώπινο σώμα και θα μείνουν στο δέρμα. Πέρσι, εγώ και οι συνεργάτες μου, σε συνεργασία με την ομάδα μου στην Ρωσία, βγάλαμε μια επιστημονική εργασία, η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα από τα υψηλότερα περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά στον κόσμο. Τι δείξαμε? Δείξαμε το εξής, ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν κάποιες πρωτεΐνες που λέγονται ιντεγκρίνες. Αυτές αποδείξαμε ότι όταν ενεργοποιηθούν μαζικά 10.000 από αυτές, το καρκινικό κύτταρο αρχίζει τη διάσπαση, αρχίζει μετάσταση. Και πότε γίνεται αυτό? Όταν η δύναμη είναι περίπου 10 πικονιούτων, πάνω από 10 πικονιούτων. Ό,τι και να είναι το ερέθισμα, είτε αυτό είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, είτε είναι νανοσωματίδια. Αυτό τι σημαίνει? Στα πειράματα που κάναμε, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε συχνότητες κινητών τηλεφώνων σημερινές, όντως μετρήσαμε τη δύναμη, η οποία ήταν της τάξης των 50 πικονιούκων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αμέσως θα σας δείξω, άρχισε η καρκινογέννηση. Γιατί σημαίνει αυτό? Οι ιντεγκρίνες έχουν ένα κέντρο που έχει κάποιο μαγνήσιο, που λέγεται μίδα σέντερ. Αυτό το κέντρο της πρωτεΐνης, όταν ερεθιστεί με τη δύναμη που σας είπα, αμέσως δίνει ένα σήμα, το οποίο μεταδίδεται μέσα στο κύτταρο και του λέει κάτι απειλήσε, άρχισε να πολλαπλασιάζεσαι. Εδώ εντάξει, δεν σας ενδιαφέρει, βλέπετε στη φωτογραφία κάτω το καρκινικό κύτταρο, μόλις το ερεθίσουμε με τα 50 πικονιούτων, πώς αρχίζει και διπλασιάζεται. Και αυτά ίσως δεν είναι, είναι για τους ειδικούς. Θα ήθελα να τελειώσω. Άρα, να συνοψίσω το προηγούμενο. Ναι, μεν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα μιλιμέτρα δεν θα διεισδύσει μέσα στο σώμα, αλλά θα ενεργοποιήσει τα κύτταρα τα οποία βρίσκονται στο δέρμα, δηλαδή καρκινογενέσεις στο δέρμα. Γιατί το 5G? Το σύστημα 5G, αν εφαρμοστεί, θα αλλάξει τη μορφή του κόσμου. Κόσμος, την τεχνολογία, την κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά. Θα μετατρέψει τη γη σε ένα τεράστιο φούρνο μικροκυμάτων. Θα έχει επιπτώσεις στην υγεία, στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Είναι αναγκαίο? Κατά τη γνώμη μου είναι. Υπάρχει ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στη γη και χρειάζεται να περιοριστεί. Ανάγκη ελέγχου πληθυσμού, κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς και παραβίαση προσωπικής ελευθερίας. Διάβασα εχθές στη Κίνα μία εφαρμογή. Προχωράνε με το κινητό και τους εντοπίζει εφορία αν χρωστάνε. Φανταστείτε τι θα συμβεί με τα προσωπικά δεδομένα. Θα έρθει εδώ? Θα έρθει. Και θα έρθει σύντομα. Και μη δείτε το. Υπάρχει αρνητική πολιτική βούληση στην νομοθεσία. Τουλάχιστον στην Ελλάδα. Πολύ αρνητική βούληση. Γιατί? Διότι τα οικονομικά συμφέροντα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, των μετόχων, των πολιτικών και των ελίτ είναι τεράστια. Υπάρχει μέλλον. Η ζωή στη γη είναι σαν μια κούνια. Τι συμβαίνει? Εάν αυξήσουμε, συντονίσουμε και αυξάνουμε την ταλάντωση, το πλάτος της ταλάντωσης, τότε η κούνια θα σπάσει. Υπάρχει ελπίδα? Υπάρχει. Στη Γερμανία
έχουν αρχίσει πλέον οι εφημερίδες και ο τύπος να ενεργοποιείται. Από εκεί που ήταν θετικά διακείμενοι, έχουν αρχίσει πλέον να είναι αρνητικά. Το κοινό επίσης έχει κινητοποιηθεί. Άρα θα γίνει κάτι, θα γίνει από τις προηγουμένες χώρες της Ευρώπης, όπου ο κόσμος είναι πιο συνειδητοποιημένος. Ευχαριστώ πολύ.